Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η συμφωνία πρέπει να στέκεται σε δύο πυλώνες, στις μεταρρυθμίσεις και στην ελάφρυνση του χρέους, επιμένει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κάτι που προϋποθέτει τη γερμανική υποχώρηση και μάλιστα εν μέσω προεκλογικής περίοδου. Τις επόμενες μέρες αναμένονται νέες πρωτοβουλίες προσέγγισης όλων των μερών για την επίτευξη της συμφωνίας, αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, αναγνωρίζοντας από την πλευρά τους πως το Eurogroup της Δευτέρας δεν θα συντελεστεί κοσμογονία σε επίπεδο διαπραγμάτευσης. Έρεται το μονοπόλιο της ΔΕΗ στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος προς το δημόσιο, καθώς τη δυνατότητα αυτή αποκτούν πλέον και εναλλακτικοί προμηθευτές, με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η τροπολογία εντάσσεται στο πλαίσιο ανοίγματος της αγοράς ενέργειας και της μείωσης της πελατειακής βάσης ΔΕΗ, δίνοντας την ευκαιρία στους εναλλακτικούς παρόχους να αυξήσουν το μερίδιο της αγοράς τους, το οποίο παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Στην μακρινή Ιαπωνία τώρα, η στέρηση ύπνου δεν χαλάει μόνο τα κέφια και την υγεία των Ιαπώνων, αλλά και εμποδίζει την ανάπτυξη της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο. Το πρόβλημα έχει χειροτερέψει τα τελευταία χρόνια. Σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι πλήρους ωραρίου δηλώνουν ότι δεν κοιμούνται αρκετά, επικαλούμενοι ως βασική αιτία τις πολλές υπερορίες. Μιλάμε άλλωστε για τη χώρα που καθιέρωσε τον όρο κάρο-σι, που μεταφράζεται ως θάνατος από την πολλή δουλειά. Δυσκολεύονται λοιπόν να παραμείνουν παραγωγικοί, με τη χώρα να χάνει κάθε χρόνο μέχρι 138 δισεκατομμύρια δολάρια. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει σε 632,67 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,50%. Μικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.